φίλες και φίλοι του καναλιού Black Offside, καλό απόγευμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαι στο θεωρείο των καγγέλων της 21 και της 22. Αυτή τη στιγμή η κάμερα εστιάζει από την πλάτη της διόρροφης πλέον θύρας Φίδα 22, στον τέταρτο τομέα βάσης σχεδίων. Βλέπουμε τις εργασίες που γίνονται στην ταράτσα του τρίτου ορόφου. Βλέπουμε εδώ τις συντελιές για να κρατάνε από πάνω τα λαντάκια και τα λαντάκια να κρατάνε από πάνω το πέτο φόρνου. Τα βλέπουμε όλα τώρα από κάτω προς τα πάνω. Όχι από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω. Βλέπουμε έχουν δημιουργηθεί οι 15 κολόνες στην ταράτσα του τρίτου ορόφου. Τρεις ανά σειρά και πάνω σε αυτές τις κολόνες, τις τσιμεντένιες, έχουν πέσει τα λατάκια με αυτά τα καφέ που λέγονται σκαλοσιές, πύργοι σκαλοσιές, βοηθάνε στην υποστήλωση ώστε να κρατηθεί το λατάκι, μετά από πάνω από το λατάκι να πέσει το πετοφόρμ και μετά το πετοφόρμ να σιδερωθεί. Θεωρώ ότι θα είναι το τελευταίο, η τελευταία ταράτσα, εδώ η τέταρτη. Με το που δημιουργηθεί δηλαδή και η ταράτσα αυτού εδώ του επιπέδου, θα έχουμε τις δύο κερκίδες, την κάτω και την πάνω. Πριν λίγο άκουγα στο Sport FM στον κύριο Χελάκη, είχε τον Δήμαρχο, κάτι έλεγε, κάτι του λέγανε οι δημοσιογράφοι. Ο Βασιλόπουλος λέει θέλουν να φύγουν τα σκουπίδια. Η ΠΑΕ του έχει κάνει εξώδικο εδώ και δύο μέρες. Αυτός όμως ψάχνει να βρει δικαιολογίες για να κάτσει ακόμα και να καθυστερήσει. Στο ραδιόφωνο είπε ότι δεν καθυστερεί το έργο αυτός, αλλά η πολιτεία. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Τέλος πάντων. Εμείς είμαστε εδώ για να θαυμάσουμε από την πλάτη της θύρας 22 το θεάρεστο αυτό έργο. Στη θύρα 22 βρίσκεται και ο κ. Βαγενάς, ελέγχει τα πάντα. Σε λίγο θα του μιλήσω, να πάρω κάποιες πληροφορίες που με ρωτάτε με τα μηνύματά σας. Είναι η καφή τη λήψη, παιδιά, το πρώτο βιντεάκι για σήμερα, από πίσω από την 22. Ζήτω η ΑΕΚ!